Πάντα πρωτοπόρος, πάντα καινοτόμος και πάντα βραβευμένος ο Όμιλος Υγεία. Ας ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας με τα τελευταία βραβεία που έχει πάρει. Στις 20 λοιπόν πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις ο Όμιλος Υγεία στην Ελλάδα και επίσης έχει πάρει πρόσφατα και το Διεθνές Βραβείο ως το καλύτερο νοσοκομείο του 2016. Ποια είναι τα κριτήρια για τις διακρίσεις αυτές και τι σημαίνουν για σας? Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο πράγματα εμείς τα οποία δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί τα δύο βραβεία αυτά τα οποία είπατε είναι εκ διαμέτρου αντίθετα το ένα από το άλλο. Το ένα, αν πάρουμε το βραβευμένο νοσοκομείο, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των ασθενών. Επενδύουμε πάρα πολύ στην ποιότητα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ποιότητα. Οι ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχουμε στους ασθενείς μας, επενδύουμε στην τεχνολογία, επενδύουμε στις καινοτόμες θεραπείες και αυτή η προσπάθεια επιβραβεύεται και από τον κόσμο που μας εμπιστεύεται, αλλά και από το περιβάλλον που γνωρίζει και ξέρει τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και μας δώσαν αυτά τα βραβεία. Δεν είναι τυχαίο, και θα μου επιτρέψετε να το τονίσω αυτό, ότι το Νοσοκομείο Υγεία από το 2010 είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει την διαπίστευση από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Joint Commission International, που διαπιστεύει μόνο νοσοκομεία. Είναι μια πολύ δύσκολη διαπίστευση, γι' αυτό υπάρχουν περίπου 500 νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εσωτερικά έχουν ένα άλλο σύστημα εκείνοι, εκτός Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν πάρει αυτή τη διαπίστευση. Και δεν υπάρχει φυσικά κανένα άλλο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, το βραβείο που είμαστε στις 20 καλύτερα αναπτυσσόμενες και επιχειρήσεις, έχει να κάνει και με την οικονομική μας ευρωστία, διότι όπως ξέρετε, ότι καταλαβαίνετε, όλοι το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι μια επιχείρηση για να μπορέσει να είναι πρωτοπόρο στον τομέα της, να βραβεύεται και όλα αυτά τα σχετικά που είπατε, πρέπει να είναι και εύρωστη οικονομικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για να έχει και ο μέτοχος κάποια ανταμοιβή για τα πολλά πολλά εκατομμύρια τα οποία επενδύει σε καθημερινή βάση μέσα στο νοσοκομείο. Clawback και rebate. Δύο θεσμοθετημένα χαράτσια που έχουν γονατίσει τον ιδιωτικό τομέα υγείας στα τελευταία χρόνια της κρίσης. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, κύριε Καρταπάνη? Πού βρισκόμαστε με τις συνεχείς πιέσεις του ΕΟΠΗ? Επιτρέψτε μου να κάνω και μια ιστορική αναδρομή σε αυτό το τομέα, σε αυτό το κομμάτι. Πιάνεται μια πολύ ευαίσθητη χορδή του ιδιωτικού τομέα που τον έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα τα τελευταία χρόνια και του έχει στοιχήσει πολλά εκατομμύρια. Το 2013 ξεκίνησε ο νόμος, το καλοκαίρι του 2013 ψηφίστηκε ο νόμος έτσι ξαφνικά περί clawback. Παρόλο που τι παραστάσεις που κάναμε προς την τότε... Που είχε και αναδρομική ισχύ, συγγνώμη. Ναι, έγινε το καλοκαίρι του 2013 με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2013. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα ήταν λίγο πολύ πολύπλοκα και περίεργα. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και στην πολιτική ηγεσία, την τότε πολιτική ηγεσία, ότι δεν μπορείς να προσφέρεις, δεν μπορείς να ζητάς να σου παρέχει τα πάντα ένας πάροχος υπηρεσιών υγείας, ενώ μια κλινική, ένα νοσοκομείο, και από την άλλη μεριά εσύ να πληρώνεις αν θέλεις, όποτε θέλεις και όταν θέλεις. Και ό,τι θέλεις. Έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται του clawback. Σου λέει αυθαίρετα ότι εγώ ένα ποσό τέτοιο έχω. Οκ. Okay. Αγόρασε υπηρεσίες μέχρι του ποσού του οποίου διαθέτεις. Το υπόλοιπο εξυπηρέτησε τον κόσμο σου στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Όπως γίνεται και σε πάρα πολλές άλλες χώρες που εφαρμόζουν, πραγματικά εφαρμόζονται και στο εξωτερικό τέτοιες πρακτικές, έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Όταν εξαντληθεί αυτός ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, δεν μπορεί να σε υποχρεώνει να παρέχεις υπηρεσίες και να μην πληρώνεσαι. Αυτό είναι ανίκουστο. Πραγματικά ανίκουστο. Και όμως ίσχυσε και θα μου επιτρέψετε να πω για τον όμιλο το δικό μας, τα τρία νοσοκομεία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, το Υγεία, το Μητέρα και το Λιτό. Το clawback μέχρι τα τελευταία στοιχεία που έριξα μια ματιά το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν θυμάμαι τώρα, του 2017, από την αρχή που ξεκίνησε, μας έχουν κοστίσει περί τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το νούμερο. Και πολλές φορές, πολλές από τις μικρότερες κλινικές, οι οποίες έχουν και μεγαλύτερη εξάρτηση το έσοδό τους από τον ΕΟΠΗ, δεν άντεξαν και δεν αντέχουν και είναι στα πρόθυρα πλέον της διακοπής της λειτουργίας τους. Όμως,
Θα ήθελα εδώ να τονίσω, έχουμε προσφύγει φυσικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αυτή την πρακτική. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Καταλαβαίνετε ότι θα βγάλει το δικαστήριο κάποια απόφαση που θα μας δικαιώσει ολικώς. Μερικώς μπορεί, θα το δούμε, ένα αναμονή είμαστε. Όμως το 2013 γίνανε και άλλα έκτροπα από τότε Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΗ, παίρνοντας κάποιες αυθαίρετες αποφάσεις, οι οποίες δεν βασίζονται σε καμία νομοθεσία, δεν βασίζονται σε κανένα αίσθημα περί δικαίου. Και με αναδρομική και πάλι ισχύ, αυτές πάρθηκαν το Σεπτέμβριο του 2013, ακόμα χειρότερα δηλαδή, που ουσιαστικά μας αφαιρούσαν ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων μας και δημιουργούσαν αυθαιρέτως, κατά την άποψή μας και κατά την άποψη των διοικούντων του ΕΟΠΗ. Απλά καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνει κάτι που μπαίνει, μετά δύσκολα το παίρνουν πίσω για πολλούς και διάφορους λόγους. Καταλαβαίνανε ότι μας δημιουργούσαν διάφορα προβλήματα και γι' αυτό έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αναμένουμε την απόφαση. Θεωρώ ότι θα δικαιωθούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί αυτές οι αποφάσεις είναι πέραν από κάθε έννοια νόμου και λογικής. Οφείλω όμως να πω, και πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, ότι τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, το 2016 και μετά, ο ΕΟΠΗ άρχισε να αντιμετωπίζει διαφορετικά την κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι πήρε πίσω τα clawback. Θα σας πω και για αυτό τι έχει γίνει. Έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, χωρίς να έχει βέβαια, πώς το λένε, γίνει τέλεια. Έχει προοδεύσει. Ακριβώς. Έχει βελτίωση όμως. Αλλά έκανε την εξής πάρα πολύ απλή και πολύ σωστή κίνηση. Αρχίζει και κάνει, ελέγχει όλους τους λογαριασμούς που υποβάλλουμε και κάνει καθάριση λογαριασμών. Οπότε όποιος θεωρεί υπάρχει παραβατικότητα, είναι παραβάτης, δεν υποβάλλει σωστούς λογαριασμούς, κάνει τις περικοπές που χρειάζονται από τότε και αυτό έχει και μια καλή απήχηση στους σωστά συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΗ, που τους μειώνει και το clawback και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργείται. Η πολιτεία οφείλει αυτόν ο οποίος παρανομεί, αυτόν που είναι παραβάτης, να τον ανακαλύψει και να τον τιμωρήσει αναλόγως. Όχι να καθυβρίζει έναν ολόκληρο κλάδο ότι είναι κλέφτης, ότι ξέρω εγώ κάνει, υπερχρεώνει, υπερκάνει. Αυτά είναι τραγικά πράγματα. Το 2017 αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του που αφορούσε τις ιδιωτικές κλινικές κατά 30 εκατομμύρια. Από 235 εκατομμύρια πήγε στο 265. Ερίστον εν παρόδο, ξέχασα να σας πω ότι η επιβολή του ΦΠΑ, που μέχρι το 2010 οι κλινικές δεν είχαν ΦΠΑ, μπήκε 11, έγινε 13, έγινε 23, έγινε 24, καταλαβαίνετε, χωρίς να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ. Έγινε από ναι. 13-24, χωρίς να αυξηθεί κατά το αντίστοιχο ποσό ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ, που περιλαμβάνει το ΦΠΑ. Περιλαμβάνει και το ΦΠΑ. Ακριβώς. Άρα αυτομάτως εμέσως σου αύξανε το clawback που σου έκανε. Καταλαβαίνετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Στην ουσία δηλαδή το κράτος ασκεί κοινωνική πολιτική με εξόδα δικά σας. Σαφέστατα. Και όχι μόνο αυτό. Μας πληρώνει το ΦΠΑ ο ΕΟΠΗ, αφού εμείς ήδη τον έχουμε πληρώσει στο κράτος κάποιους αρκετούς μήνες πριν, γιατί όπως ξέρετε εμείς τον επόμενο μήνα πρέπει να τον υποβάλλουμε. Εκείνοι θα μας πληρώσουν μετά από 6, 7, 8, 9 μήνες, ξέρω εγώ πόσο θα καταλαβαίνετε ότι έχουμε χρηματοδοτήσει και όλη αυτή την αλυσίδα του ΦΠΑ. Πώς καταφέρνει ο Όμιλος Υγεία να επιβιώνει σε ένα τέτοιο ασφιχτικό περιβάλλον για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα? Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε μικρή εξάρτηση το έσοδό μας, το ποσοστό του εσόδου μας που προέρχεται από τον ΕΟΠΗ στο σύνολο του εσόδου μας είναι χαμηλό. Στο υγεία είναι πολύ πολύ χαμηλό, επειδή όμως έχουμε και τα άλλα τα δύο μευτήρια, αυξάνει λίγο, αλλά δεν ξεπερνάει το 15%. Έτσι ζούμε. Διότι το υπόλοιπο είναι από τις ασφάλειες και από τους ιδιώτες απευθείας και τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι ζούμε. Μπορούμε. Ποιος είναι ο οικονομικός απολογισμός του υγεία για το 2017? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί είμαστε... Ναι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που του 9μήνου που έχουμε, ο Όμιλος έχει μια σημαντική έτσι, καλυτέρευση των εσόδων του, των κερδών του και νομίζω ότι αυτό που είδαμε το 9μήνο θα δείχνει να συνεχίζεται και το υπόλοιπο διάστημα.
Είχαμε πρόσφατα από τον Όμιλο Ιατρικού πρόταση για εξαγορά των μετοχών σας, την οποία αρνηθήκατε, ενώ παράλληλα υπάρχουν φήμες ότι συζητάτε με κάποια, με ξένο φάουντς για συνεργασία. Πόσο κοντά βρίσκεται στην πραγματικότητα μια τέτοια εξέλιξη? Θα σας πω ειλικρινώς τα πάντα. Δεν έχω ακούψει τίποτα. Καταρχάς, η πρόταση του ιατρικού σήμερα έληξε. Χθες έληξε, μάλλον, και σήμερα πήραμε τα αποτελέσματα. Προσέφεραν τις μετοχές τους δύο μέτοχοι. 1543 μετοχές προσέφεραν στο ιατρικό, σε σύνολο 303 εκατομμυρίων μετοχών που υπάρχουν. Και εκεί τελείωσε, νομίζω, όλη αυτή η πρόταση την οποία έκανε το ιατρικό. Και τώρα, για το άλλο το κομμάτι που μου λέτε, αν είμαστε με διάφορα, δεν μιλάμε με κάτι συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να μιλάμε. Εμείς, ξέρετε, είμαστε, επειδή ακούστηκαν και διάφορα το τελευταίο διάστημα για την ελληνικότητα ή μη ελληνικότητα των επιχειρήσεων, των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου, εννοώ, έτσι, του κλάδου υγείας, εμείς ανήκουμε σε έναν ελληνικό όμιλο. Κατά 70,3% περίπου ανήκουμε στη ΜΙΓ. Η ΜΙΓ είναι αμιγός ελληνικός επενδυτικός όμιλος. Έτσι, δεν έχουμε ξένους, και επειδή ξέρω το μετοχολόγιο, καθημερινά παρακολουθώ και έχω τα στοιχεία από το μετοχολόγιο, κάποιοι ξένοι που είναι με πολύ ελάχιστα ποσά, που ξέρετε είναι αυτά τα διάφορα που παίζουν στο χρηματιστήριο και μπαίνουν, βγαίνουν, κάνουν, δείχνουν. Εμείς δεν έχουμε στο κεφάλαιό μας συμμετοχή ξένων funds. Σχεδόν καθόλου. Ναι. Να θεωρήσουμε ότι το μετοχικό μέλλον του υγεία είναι ανοιχτό σε όλα τα επίπεδα, έτσι? Κοιτάξτε, ο μέτοχος, εξ όσων τουλάχιστον μπορώ να γνωρίζω, θεωρεί το υγεία ότι είναι το πιο δυνατό του asset. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Όμιλο Υγεία στην πώληση των διαγνωστικών κέντρων στην Αφιντέα? Ναι. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ξέρουμε να κάνουμε είναι να λειτουργούμε νοσοκομεία. Κάναμε στο παρελθόν, όταν αγοράσαμε αυτά τα δύο διαγνωστικά, και αυτό ξεκίνησε το 2007, που όπως ξέρετε τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι στη σημερινή εποχή. Από το 2010 και μετά, να μιλώ στη σημερινή, από το 2010 και μετά. Ήταν άλλοι στόχοι, άλλα τα πλάνα, και θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να ανοιχτούμε λίγο και στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας. Όμως, αλεβουλέ ανθρώπων, αλλά θεοί και λεύουσοι, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, ήρθανε τα διάφορα θέματα της κρίσης. Καταλαβαίνετε ότι τα πλάνα έχουν αλλάξει, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οπότε, επειδή αυτές οι δύο οι μονάδες μας ήταν και ελάχιστα, ξέρω εγώ, έτσι, η συμμετοχή τους στο όλο επιχειρηματικό γίγνεσθε ήταν ελαχιστότατη έως καθόλου, αποφασίσαμε να απεμπλακούμε και τα μεταβιβάσαμε στην Αφιδέα, αυτή τον όμιλο, τον καινούριο όμιλο, πανευρωπαϊκός όμιλος, που αυτή τη στιγμή ξεκινάει και δραστηριοποιείται σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο στην Ελλάδα. Κύριε Καρταπάνη, επειδή γνωρίζουμε ότι είστε ένας άνθρωπος που κατά καιρούς οι εκτιμήσεις σας και οι προβλέψεις σας ειδικά έχουν πέσει μέσα, ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το μέλλον της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Να σας πω. Από τα ξένα φαντς τα οποία ακούγονται και λένε και λένε και λένε, μόνο το ένα έχουμε δει, το CVC, το οποίο έκανε την εξαγορά του Metropolitan και βέβαια του Yasuo General, το οποίο σήμερα διάβασα ότι ενεκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η νομιμότητα της εξαγοράς. Προς το παρόν, άλλα φαντς τα οποία έχουν αγοράσει νοσοκομεία ή οτιδήποτε άλλο στην Ελλάδα, δεν έχω δει. Συζητήσεις και να αυτό από εδώ, φήμες, διαδόσεις, καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν λέει τίποτα. Το να καθίσεις να συζητήσεις με κάποιον και να λέει ότι «Α, εμένα με ενδιαφέρει, με κάνει, με δείχνει», το θέμα είναι την μπαίνει πάνω στο τραπέζι και την μπαίνει κάτω σαν τελική υπογραφή. Και προς το παρόν τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Από την άλλη μεριά, βέβαια, ο χώρος πλέον, όπως βλέπετε σε όλους τους κλάδους, συγκεντρώνεται. Συγκεντρώνεται γιατί αυτό το φαινόμενο που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με τις πολλές μικρές μονάδες διάσπαρτες από εδώ και από εκεί, έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε
180-200 ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα. Ένα τεράστιο νούμερο για τον πληθυσμό της χώρας, έτσι, δεν το συζητάω. Παρόλο το προβληματικό ανάγλυφο της χώρας, προβληματικό με την έννοια τα νησιά, το ένα το άλλο, αλλά ουσιαστικά αυτά τα περισσότερα συγκεντρωμένα στα μεγάλα αστικά κέντρα, ας μην κρυβόμαστε. Νομίζω ότι αυτό το στάτους θα αλλάξει. Ο ιδιωτικός χώρος θεωρώ ότι έχει μέλλον, θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει καλές υπηρεσίες. Ένα σημαντικό πράγμα που με την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε να το τονίσω, είναι ότι ένας χώρος ο οποίος παράγει περίπου το 40% του όγκου των υπηρεσιών που υπάρχουν, που παρέχονται στη χώρα, αν βάλετε δηλαδή τα νοσοκομεία σαν δευτεροβάθμια παροχή υπηρεσιών, τα διαγνωστικά τα οποία, όπως τουλάχιστον ξέρουμε, ότι το μεγαλύτερο μέρος των διαγνωστικών εξετάσεων εκτελούνται στον ιδιωτικό τομέα, και τους ιδιώτες γιατρούς που και αυτοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς, στους ανθρώπους όλους εδώ στη χώρα, στους πολίτες αυτής της χώρας. Ο όγκος λοιπόν του 40%, ίσως και λίγο παραπάνω σε θέματα όγκου, παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Καθόλου αμελητέα ποσότητα. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι ηθήνοντες, δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί σαν δημόσιο και ιδιωτικό. Δεν ανταγωνιζόμαστε. Μπορώ να πω ότι είμαστε συμπληρωματικοί, συμπορευόμαστε. Και ένας καλός σχεδιασμός, κεντρικός σχεδιασμός, στρατηγικός, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, σχεδιασμός, θα μπορούσε να φέρει πολλά ωφέλη και στην οικονομία στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Διότι στην Ελλάδα έχουμε μάθει να μιλάμε, όταν μιλάμε για σύστημα υγείας, να μιλάμε για σύστημα δημόσιων νοσοκομείων. Δεν είναι αυτό το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας είναι το σύνολο των εμπλεκομένων σε αυτό τον τομέα. Είτε είναι προερχόμενοι από το δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε πάνω στο τραπέζι, αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουμε και αυτό να συμφωνήσουμε τα πλαίσια και να οριοθετήσουμε πώς και πού κινείται ο καθένας. Δυστυχώς αυτό το πράγμα όλα αυτά τα χρόνια, αν πάρουμε ότι η ίδρυση του ΕΣΥ έγινε το 1983-84, από τότε που ξεκίνησε ο ιδιωτικός νόμος του ΕΣΥ και ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, δυστυχώς έχουν περάσει 35 χρόνια από τότε και τα πράγματα όχι δεν έχουν καλυτερεύσει, να μην πω τίποτα άλλο. Πώς πάει η συνεργασία σας με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις? Εξαιρετικά θα έλεγα. Νομίζω πλέον ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό δρόμο. Εμείς τουλάχιστον σαν όμιλος συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες τις σημαντικές ασφαλιστικές εταιρείες που υπάρχουν και της Ελλάδας και του εξωτερικού φυσικά, γιατί πολλοί Έλληνες αλλά και πολλοί ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα ή μένουν αυτοί που μένουν και δουλεύουν στην Ελλάδα είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια και αυτό είναι και ίσως και ένα αποτέλεσμα της κρίσης, έχει και τα καλά της η κρίση, μια καλή συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πιστεύω τουλάχιστον, μιλάω για τον όμιλο το δικό μας, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, εγώ για μας μιλάω, εμάς ξέρω, εμάς για μας μιλάω. Είναι συνεπείς στις πληρωμές τους? Ναι, ναι. Εντάξει, κάνουν και αυτό ψηλό. Λογικό είναι, ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει λίγες μέρες. Εντάξει, αυτά είναι πτέσματα, εντάξει, είναι πτέσματα. Νομίζω δεν ξεπερνάει όμως κανείς τα όρια του ΕΟΠΗ, σίγουρα. Πληροφορώ ότι ο ΕΟΠΗ το τελευταίο διάστημα είναι σε πολύ καλό, σε πολύ καλό επίπεδο. Το τελευταίο διάστημα. Για το πριν, ο Θεός να μας φυλάει. Σε τι ποσοστό ανέρχεται ο αριθμός των ασθενών που έρχονται με προγράμματα ιδιωτικά ασφαλιστικά υγείας ή κάρτες υγείας? Προσέξτε, στην Ελλάδα ακόμα δεν είναι πολύ δεδομένο αυτό το φαινόμενο της ιδιωτικής ασφάλισης για λόγους υγείας. Θεωρώ ότι περίπου το 10% του πληθυσμού είναι ασφαλισμένο σε τέτοια προγράμματα. Εκεί περίπου είναι τα νούμερα. Είναι πάρα πολύ δικό σας όμιλο στις δικές πάρα σας... Πάρα πολύ. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση ασφαλισμένων με των ασφαλιστικών εταιριών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας. Μπορώ να σας πω ότι ξεπερνάει το 50%, το 55% θα έλεγα,
αυτών που έρχονται εδώ πέρα. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα μια προσπάθεια για την εφαρμογή των ιατρικών θεραπευτικών πρωτοκόλων. Ποια είναι η γνώμη σας για το θέμα αυτό? Πολύ μεγάλο θέμα για όλη την Ελλάδα. Ιατρικό θεραπευτικό πρωτόκολλο. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτά πρέπει να έρθουν θεσμοθετημένα από την πολιτεία. Δεν μπορεί ο καθένας να ακολουθεί το δικό του θεραπευτικό πρωτόκολλο. Αυτά τα έχουν λύσει έξω. Εμείς δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τη φωτιά. Αρκεί να εφαρμόσουμε τον τρόπο που ανάβει η φωτιά. Κινείται τα νήματα και στις ιατρικές εξελίξεις. Είχαμε πρόσφατα την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου αντιμετώπισης καρδιοπαθών. Χθες ανακοινώσατε την μονάδα, την εξειδικευμένη μονάδα υποβοηθούμενους αναπαραγωγής σε συνεργασία με το Institute of Life. Πώς αποφασίζετε σε καιρό κρίσης, σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο, να κάνετε αυτές τις σημαντικές επενδύσεις, τις οποίες υποψιάζομαι ότι αν υπολογίσει κανείς μόνο τα μηχανήματα που χρειάζονται, θα είναι κόστος εκατομμυρίων? Κοιτάξτε, εάν δεν πρωτοπορήσεις, εάν δεν επενδύσεις, στο τέλος η αγορά θα σε πετάξει έξω. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, το είπα και θα σας το είπα και στην αρχή, ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε πάνω στο πλοίο των εξελίξεων και να ακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής. Ξεκινήσαμε, όπως είπατε στην αρχή, και μάλιστα θυμόσαστε πέρσι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσιάζοντας αυτό το τομέα καρδιάς, το τομέα καρδιάς του Ομίλου Υγεία. Θεωρώ ότι ο όμιλός μας παρέχει στο χώρο της καρδιάς, και μετά θα πάω και στο άλλο που είπατε, στο χώρο της καρδιάς προσφέρει τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες που μπορεί να υπάρξουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, διότι έχουμε και παιδοκαρδιοχειρουργική και κέντρο συγγενών καρδιοπαθειών και εμβριακή καρδιολογία, αν θέλετε, και μετά... Και κορυφαίους γιατρούς. Κορυφαίους γιατρούς, βεβαίως, είναι βασική μας επιλογή να συνεργαζόμαστε με εξαιρετικούς γιατρούς σε κάθε ειδικότητα της ιατρικής. Και νομίζω ότι και ο εξοπλισμός ο οποίος έχουμε τους δίνει τη δυνατότητα και τους βοηθά να παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Και θεωρώ ότι το να σώνουμε κόσμο, ιδιαίτερα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που έχει πάσχει από προβλήματα καρδιάς, που είναι εγκυγενετής, αν θέλετε, που είναι μικρά παιδιά, που δεν τα καταλαβαίνεις, δεν τα ξέρεις και εμφανίζονται καθοδόν και μάλιστα και με τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και βρισκόμαστε τώρα στη φάση ότι εξελίσσουμε ακόμα περισσότερο το χώρο της καρδιάς, προσθέτοντας και άλλα πράγματα και αντιμετωπίζοντας και πιο δύσκολες και πιο σύνθετες καρδιοπάθειες. Για να πάμε τώρα και στο ευχάριστο που είναι η αναπαραγωγή, έτσι. Έστω και τεχνητά υποβοηθούμενη η αναπαραγωγή. Δυστυχώς, στην εποχή μας, πολλά ζευγάρια δεν μπορούν, για διάφορους λόγους, να κάνουν παιδιά. Να πω ότι είναι ο τρόπος που ζούμε, βεβαίως. Να πω ότι οι επαγγελματικές ενασχολήσεις μεταθέτουν όλο και σε πιο μεγάλη ηλικία την τεκνοποίηση και αυτό συντείνει στο να υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Άρα, όλο και περισσότερα ζευγάρια προσφεύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και γι' αυτό το λόγο, μαζί με τη συνεργασία με το Institute of Life, που ξεκινήσαμε, κάναμε τη μονάδα μας αυτή, τις υποβοηθούμενες, να μην πω την κάναμε, γιατί στο Μητέρα... Υπήρχε ανέκαθεν στο Μητέρα, από ό,τι γνωρίζω. Εδώ και 30 τόσα χρόνια έχει γίνει αυτή. Πριν 32 χρόνια έγινε η πρώτη προσπάθεια και με επιτυχία κιόλας. Γεννήθηκε και ένα παιδάκι 3 κιλών εκείνη την εποχή στο Μητέρα. Έκτοτε η μονάδα του Μητέρα έχει εξελιχθεί, έχει προχωρήσει και φτάσαμε σε σημείο τώρα να λέμε ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα το κάναμε σε συνεργασία με το Institute of Life, που είναι μια εξειδικευμένη ομάδα γιατρών που ειδικεύονται σε αυτό το τομέα. Έχουν συνεργασίες με αντίστοιχα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία
στο χώρο αυτό και διαδικασίες καλές, τις οποίες τις πήραμε και εμείς, τις εφαρμόζουμε και εμείς. Αναδιαμορφώσαμε το χώρο μας, τον εξυγχρονίσαμε λίγο, τον κάναμε έτσι λίγο πιο ζεστό και πώς να το πω έτσι, θελκτικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί πρέπει να πας με καλή ψυχολογία. Επενδύσαμε πάρα πολύ σε μηχανήματα, στο νέα εργαστήρια, νέα μηχανήματα στα εργαστήριά μας και νέες μεθόδους και τεχνολογίες και σε ανθρώπινο δυναμικό. Το κύριο, μην το ξεχνάμε ποτέ, στην ιατρική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ότι όσο καλό μηχάνημα και να έχεις, αν δεν έχεις τον άνθρωπο που ξέρει να το λειτουργήσει, όλα τα άλλα, και αυτό γίνεται κρεμάστρα για να κρεμάσεις τις αγκάλες σου. Μπορεί να επικοινωνήσει και σωστά με τον ασθενή. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία το ανθρώπινο δυναμικό. Επενδύσαμε λοιπόν και σε ανθρώπινο δυναμικό και νομίζω ότι τουλάχιστον αυτούς τους τελευταίους τους λίγους μήνες που λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Αποτελέσματα επιτυχίας που πλησιάζουν τα υψηλά διεθνή υψηλών Ινστιτούτων του εξωτερικού επιτυχία και θεωρώ ότι στο μέλλον θα πάμε καλύτερα. Πρέπει όμως να επενδύουμε. Αν δεν επενδύουμε, δεν γίνεται. Και μια τελευταία ερώτηση. Παρά τα εμπόδια που συναντάτε για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των νοσοκομείων του Ομίλου Υγεία, βλέπουμε ότι δεν φίδεστε εξόδων να είστε πάντα δίπλα σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Είτε είναι στην άγωνη γραμμή, είτε είναι εδώ δίπλα. Νομίζω ότι ένα νοσοκομείο, ιδιωτικό, βεβαίως και ιδιωτικό, ένα νοσοκομείο, εάν δεν έχει τέτοιου είδους συμπεριφορά, το αποβάλλει η κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνανθρωποί μας που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από υπηρεσίες υγείας, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες παρέχονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία για τον ΑΒ λόγο, δεν έχει καμία σημασία να το εξετάσουμε τώρα αυτό το πράγμα. Το δόγμα μας είναι ότι έστω και μία ζωή να σώσουμε είναι κέρδος για όλους μας με οποιοδήποτε κόστος. Γι' αυτό κάνουμε. Έχουμε αγκαλιάσει πληθυσμούς συνανθρώπων μας με προβλήματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουν οικονομικά. Έχουμε αγκαλιάσει ομάδες παιδιών με συγκεκριμένα προβλήματα. Έχουμε το παιδοογκολογικό μας τμήμα, έχουμε με τη Φλόγα, την θυμάμαι την παρουσίαση που ακριβώς, κάνατε με την κυρία Κοσμίδη. Ακριβώς την έχουμε υιοθετήσει και τους παρέχουμε υπηρεσίες δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Κάνουμε δύο φορές το χρόνο τις εξορμήσεις μας σε μικρά μέρη της χώρας μας, παρακάνοντας εξετάσεις και διαγνωστικές και ιατρικές σε πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων, ντόπιων κατοίκων που έρχονται στείλουμε ένα μικρό νοσοκομείο, να μην το πω νοσοκομείο, διαγνωστικό αλλά και έτσι και συμβουλευτικό κέντρο, διατρικό συμβουλευτικό κέντρο και προβλήματα τα οποία ανακύπτουν εκεί και θέλουν περαιτέρω νοσοκομειακή αντιμετώπιση, έρχονται οι άνθρωποι εδώ φυσικά εντελώς δωρεάν και από την πλευρά των γιατρών και προς τιμήν τους, γιατί οι δικοί μας οι γιατροί αμείβονται από τη δουλειά τους, δεν έχουν μισθό. Έχουν ασθενείς, αμείβονται από τον ασθενή τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να παρατάνε τα πάντα, να έρχονται στις εξορμήσεις και μετά να παρέχουν και εδώ τις υπηρεσίες τους δωρεάν για τα προβλήματα που συναντούμε, είναι μεγάλη υπόθεση και για εκείνους και είναι και προς τιμή τους και τους τιμά αυτή η προσφορά. Πάντα το κάναμε αυτό το πράγμα. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι πολύ ανεπτυγμένη στον ομιλό μας και βοηθάμε και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι γνωστά, αλλά βοηθάμε σχολιά, βοηθάμε δήμους που έχουν ανάγκη από ορισμένα πράγματα, βοηθάμε κοινότητες, ό,τι μας ζητάνε, εν πάση περιπτώσει, τους το δίνουμε. Κύριε Καρταπάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας δώσατε. Ελπίζουμε να μας δεχτείτε και σε μια επόμενη φάση να μιλήσουμε για πιο εξειδικευμένα θέματα. Χαρά μου, όποτε θέλετε. Ευχαριστώ πολύ.